Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, Ράδιο Ελπίδα, 102,3 και ακούτε την εκπομπή «Ιστορίες από το Γεροντικό» με τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Διονύσιο Χαριτούδη. Αγαπητοί ακροατές, αδελφοί και αδελφές εν Χριστό, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε την ανάγνωση κειμένων, πνευματικών ιστοριών από το βιβλίο «Χαρίσματα και χαρισματούχοι» εκδόσεως Ιεράς Μονής Παρακλήτου για ψυχική ωφέλεια και οικοδομή. Θα συνεχίσουμε αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές με το διορατικό χάρισμα. Διόρασης είναι η ικανότητας να εξηχνιάζει κανείς σκοτεινές καταστάσεις, να εισέρχεται στα βάθη του ψυχικού κόσμου, να βλέπει υλικά αντικείμενα ή γεγονότα αδιόρατα στους άλλους ο Μέγας Αντώνιος υπογραμμίζει τη σημασία της καθαρότητος του βίου ως προϋπόθεση της διοράσεως. Ο νους πάντα ώρα και τα εν ουρανείς, και ο δεν αυτό επισκοπεί ή μη μόνον η η αμαρτια Το δε καθαρό ουδένα κατάληπτον και ο όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος μας υπενθυμίζει τον υπέτειο της τυφλώσεως του ανθρώπου και της απολίας του παραδεισίου αυτού χαρίσματος. Η σύνοφθαλμή ενδότερη των οφθαλμών ούσε τύφλωσεν ο σατανάς. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε παράδειγμα διοράσεως μακρινών τόπων την θέα της γης της Επαγγελίας από τον προφήτη Μωυσή. Ανεβασμένος στην κορυφή του όρους Ναβάφ, ανατολικά του Ιορδάνου, είδε ολόκληρη την έκταση του σημερινού Ισραήλ μέχρι την Μεσόγειο θάλασσα. Αναλογικά, ένας που βρίσκεται στην κορυφή του ημιτού θα πρέπει να διακρίνει ολόκληρο τον ελληνικό χώρο. Κέρκυρα, Ρόδο, Ορεστιάδα, Καλαμάτα. Στη Γενή Διαθήκη έχουμε παράδειγμα διοράσεως ψυχικών καταστάσεων, τον έλεγχο από τον οποίον τον Κύριο των μυστικών διαλογισμών των γραμματέων και των φαρισαίων κατά την θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ ή του Σίμωνος του Φαρισαίου κατά το μύρωμα των αχράντων ποδών του από μια γυναίκα της οποίας η αμαρτία ήταν γνωστή και φανερή, άγνωστη όμως και κρυφή η μετάνοια. Η Οδηπόρη της Ερήμου καθώς δύο μοναχοί προχωρούσαν στην έρημο για να επισκεφτούν τον Μέγα Αντώνιο, τους έλειψε το νερό. Ο ένας πέθανε από την δίψα και ο άλλος, μην αντέχοντας να βαδίσει, έπεσε στην άμμο και περίμενε τον θάνατο. Ο Μέγας Αντώνιος, ενώ βρισκόταν στο όρος, φώναξε δύο επισκέπτες μοναχούς και τους είπε «Πάρτε γρήγορα ένα σταμνή νερό και τρέξτε στον δρόμο προς την Αίγυπτο» γιατί δύο ήθελαν να μας επισκεφτούν και ο ένας πέθανε από την δίψα ενώ ο άλλος θα πεθάνει αν δεν προλάβετε. Οι αδελφοί αφού περπάτησαν μία ημέρα βρήκαν τον νεκρό και τον έθαψαν. Τον άλλο τον ζωογόνησαν με το νερό και τον οδήγησαν στον Όσιο. Φυσικά ο Μέγας Αντώνιος δεν ήταν υπεύθυνος για τον θάνατο του πρώτου αδελφού. Αυτός οφείλεται στις ανεξιχνίαστες βουλές του Θεού. Το θαυμαστό εδώ είναι ότι ενώ όσοι βρισκόταν τόσο μακριά, αξιώθηκε από τον Κύριο να παρακολουθήσει το περιστατικό. Η νύψεις και η προσευχή τον είχαν κάνει διορατικό. Η μεταμέλεια του μοναχού. Ο μαθητής του μεγάλου Αντωνίου Αβά Παύλος ο Απλούς πήγε κάποτε σε ένα μοναστήρι. Την ώρα της ακολουθίας δεν πήγε μέσα στο ναό, αλλά κάθισε κοντά στην πόρτα και παρακολουθούσε κάθε αδελφό που έμπαινε. Είχε λάβει από το Θεό το διορατικό χάρισμα και μπορούσε να διακρίνει την ψυχική κατάσταση του καθενός όπως εμείς βλέπουμε την εξωτερική του μορφή. Έβλεπε λοιπόν να έρχονται οι αδελφοί στο ναό με λαμπρή όψη και αστραφτερό πρόσωπο, έχοντας μάλιστα συνοδό και έναν άγγελο. Παρουσιάστηκε όμως και ένας δυστυχής αδελφός που τον συνόδευαν πλήθη δαιμόνων, ενώ ο φύλακα άγγελός του βρισκόταν θλιμμένος μακριά του. Ο Όσιος Παύλος δάκρυσε βλέποντάς τον σε αυτή την κατάσταση και από την πολλή θλίψη χτυπούσε με τα χέρια το στήθος του» οι μοναχοί απορούσαν με τη συμπεριφορά του και τον παρακαλούσαν να μπει μέσα στο ναό. Εκείνος όμως έμεινε έξω προσευχόμενος και θρηνώντας για το κατάντημα του αδελφού. Όταν τελείωσε η ακολουθία, ο Αββάς Παύλος άρχισε πάλι να παρακολουθεί τους μοναχούς που έβγαιναν από το ναό και βλέπει εκείνον τον αδελφό να βγαίνει με λαμπρό πρόσωπο να τον έχει πλησιάσει χαροπός άγγελός του, ενώ οι δαίμονες θλιμμένοι να βρίσκονται μακριά του. Στο θέαμα αυτό ο διορατικός Όσιος φώναξε από τη χαρά του ευλογώντας τον Θεό. Ο απέραντη φιλανθρωπία της αγαθότητος του Θεού συγκέντρωσε έπειτα όλους τους μοναχούς της Μονής και τους διηγήθηκε τι είχε δει πριν αρχίσει η ακολουθία και τι είχε δει μόλις τελείωσε. Έπειτα παρεκάλεσε τον αδελφό να πει τι συνέβη και πόσο ο Θεός του χάρισε αυτή τη θαυμαστή μεταβολή και εκείνος μπροστά σε όλους άρχισε να εξομολογείται. «Εγώ είμαι άνθρωπος αμαρτωλός και έζησα βουτημένος στην ακολασία. Σήμερα όμως μπαίνοντας στον ναό άκουσα τον προφήτη Ισαΐα» ή μάλλον τον ίδιο τον Θεό να μιλάει με το στόμα εκείνου. Λουστείτε και καθαριστείτε. Πετάξτε μακριά από τις καρδιές σας τις αμαρτίες και εγώ σαν χιόνι θα σας λευκάνω. Στα λόγια αυτά λοιπόν συγκινήθηκα, στέναξα και είπα στον Θεό «Εσύ που ήρθες στον κόσμο για να σώσεις τους αμαρτωλούς, αυτό που υποσχέθηκες με τον προφήτη σου» εκπλήρωσέ το και σε μένα τον άθλιο και ανάξιο. Σου δίνω το λόγο μου ότι από τώρα δεν θα κάνω τίποτα το κακό. Εγκαταλείπω κάθε παρανομία. Θα σε υπηρετώ από εδώ και πέρα με καθαρή καρδιά. Δέξου Κύριε αυτή μου τη μετάνοια, αυτή μου την απόφαση να απέχω πλέον από κάθε αμαρτία. Ακούγοντας τα λόγια αυτά οι αδελφοί συγκινήθηκαν και δόξαζαν όλοι μαζί τον Θεό. Ο Όσιος Παχώμιος και ο Άρρωστος Ενώ ο αρχηγός των κοινοβιατών Όσιος Παχώμιος 290-347 πήγαινε με ορισμένους αδελφούς να επισκεφτεί κάποιον άρρωστο, άκουσε ξαφνικά ένα θεσπέσιο ύμνο σήκωσε τα μάτια στον ουρανό και είδε την ψυχή του ασθενούς περιστοιχισμένη από Αγίους Αγγέλους να οδηγείται με ψαλμοδίες στην ουράνια μακαριότητα. Οι συνοδοί του Οσίου δεν άκουσαν και δεν είδαν τίποτα. Βλέποντάς τον λοιπόν να στέκεται πολλή ώρα εκστατικός του είπαν «Πάτερ, γιατί καθυστερείς, ας βιαστούμε να προλάβουμε ζωντανό τον άρρωστο». Και εκείνος απάντησε δεν τον προλαβαίνουμε. Τον βλέπω ήδη να οδηγείται στην αιώνια ζωή. Σαββάδες Θεόδωρος και Πάμον Ο στήλος της Ορθοδοξίας Πατριάρχης Αλεξανδρίας Μέγας Αθανάσιος 295-373 πληροφορήθηκε κάποτε ότι τον κατεδίκασε ο Αυτοκράτορ Ιουλιανός ο Παραβάτης κατέφυγε λοιπόν στα βάθη της Αιγεπτιακής ερήμου όπου συνήντησε τους Σαββάδες Θεόδωρο και Πάμωνα θέλησε να κρυφτεί στο πλοιάριο του πρώτου που ήταν από παντού σκεπασμένο. Ο Αβά Πάμων βλέποντάς τον με αγωνία προσπαθούσε να τον παρηγορήσει. Ο Μέγας Αθανάσιος είπε τότε «Πίστεψέ με, έχω πεποίθηση στον Θεό περισσότερη κατά την ώρα του διωγμού παρά στον καιρό της ειρήνης διότι πιστεύω ότι αν αποθάνω για τον Χριστό θα βρω έλεος κοντά Του» ενώ έλεγε αυτά ο Αβά Θεόδωρο, κοιτάζοντα τον Αβά Πάμονα, χαμογέλασε. Το ίδιο έκανε και εκείνο. Αναστατωμένο ο Μέγας Αθανάσιος του ρώτησε: Γιατί γελάτε με τα λόγια μου, με περιφρονείτε σαν δειλό. Ο Αβά Θεόδωρο είπε στον Αβά Πάμονα: Πε του, γιατί χαμογελάσαμε. Εσύ οφείλει να το πει, απάντησε εκείνο. Τότε ο Αβά Θεόδωρο αποκάλυψε. Αυτή τη στιγμή ο Ιουλιανός ο Παραβάτης σκοτώθηκε στην Περσία. Το διορατικό χάρισμα των Αβάδων διέσκησε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και τους πληροφόρησε για το τέλος των διαγμών της Εκκλησίας από τον Αλαζόνα δολολάτρια Αυτοκράτορα. Δεν χάρηκαν βέβαια για την απώλειά του, αλλά για τη νέα εποχή της Εκκλησίας. ο θάνατος του υποκριτού. Σε μια πόλη ζούσε κάποιος με φήμη Αγίου. Όλοι τον τιμούσαν και τον θαύμαζαν βλέποντας την ευσέβεια και την αρετή του. Εκείνος όμως διαρκώς παρόργιζε τον Θεό γιατί δεν έδιωχνε τους πονηρούς και αισχρούς φλογισμούς και δεχόταν τις αμαρτωλές φαντασίες. Έτσι, ενώ εξωτερικά και φαινομενικά δεν αμάρτανε και παρουσιαζόταν στα μάτια των ανθρώπων σαν Άγιος, εσωτερικά και πραγματικά ασελγούσε. Κάποτε αρρώστησε με μια σοβαρή ασθένεια και έφτασε στον θάνατο. Ολόκληρη τότε η πόλη σαν παρηγόρητη θρηνολογούσε και όλοι άνδρες και γυναίκες πενθούσαν θεωρώντας κοινή συμφορά τον θάνατό του. Έτυχε να βρίσκεται στην πόλη και ένας διορατικός γέροντας μόλις άκουσε τον πάνδημο οδυρμό και είδε την απερίγραπτη θλίψη της πόλεως και έμαθε την αιτία, έσπευσε και αυτός στον ετοίμο θάνατο για να πάρει την ευλογία του. Είδε εκεί τον επίσκοπο με όλους τους κληρικούς και τους άρχοντες της πόλεως να κρατούν αναμένες λαμπάδες και να τους συμπαραστέκονται. Άκουσε το πλήθος να οδύρεται. Μας αγκαταλείπει ο Άγιος, ο Πατέρας μας, ο Σωτήρας μας, Αυτός που μας έσωσε από τις προσευχές Του. Ποια ελπίδα σωτηρίας θα έχουμε τώρα, ποια ασφάλεια θα μας απομείνει. Ο Διορατικός Γέροντας πλησίασε περισσότερο και με τα εσωτερικά μάτια της ψυχής αντικρίζει θέαμα φοβερό και αξιοδάκρυτο. Είδε κάποιον να καρφώνει την καρδιά του δίθεν Αγίου και Σωτήρος, μια πύρινη τρίανα και να ξεριζώνει με μανία την ψυχή του. Ταυτόχρονα άκουσε και μια φωνή από τον ουρανό προς αυτόν που του έπαιρνε την ψυχή. Όπως ο άνθρωπος αυτός ποτέ δεν ευχαρίστησε έτσι και εσύ ποτέ μη σταματήσεις να τον βασανίζεις και να τον τιμωρείς. Το επεισόδιο αυτού του διορατικού γέροντα που διέσωσε ο Όσιος Ευθύμιος Ωμέγας 473 άφησε ζωντανή μαρτυρία του πόσο σφάλι η ανθρώπινη κρίση και το πόσο σημασία έχει η εσωτερική καθαρότης. Μακάρι η καθαρή καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Η ενάρετη γυναίκα Μια ε, ενάρετη γυναίκα επεθύμησε να δει με τα μάτια της και να προσκυνήσει τον Όσιο Σιμεών το στηλίτη. Γύρω όμως από το στήλο του υπήρχε μια περιοχή απαγορευμένη, άβατη για τις γυναίκες. Διαρκώς λοιπόν σκεπτόταν πώς θα μπορέσει να ξεπεράσει το εμπόδιο. Ενώ την βασάζει αυτή η σκέψη, βλέπει μερικούς έφυπου στρατιώτες να πηγαίνουν προς τον Όσιο. Αυτό της έδωσε την λύση ντύνεται βιαστικά με στρατιωτική στολή ανεβαίνει σε ένα άλογο και καλπάζει να τους προφτάσει εκείνοι δεν κατάλαβαν την μεταμφίεση όταν έφτασαν στον περίβολο του στήλου έπρεπε κάποιος να μείνει για να φυλάει τα άλογα τα άφησαν λοιπόν στον άγνωστό τους στη στρατιώτη και του είπαν να πάει στον Όσιο μόλις αυτοί θα τελείωναν την επίσκεψή τους η ευσεβής γυναίκα περίμενε υπομονετικά τη σειρά τη. Ο Όσιος, αφού συνομίλησε μαζί τους, στο τέλος του είπε «Έχετε αφήσει κάτω ένα συνάδελφό σας. Λοιπόν τώρα που θα επιστρέψετε και θα τον συναντήσετε, να του πείτε ότι η εγκάρδια προσευχή του ανέβηκε στον θρόνο του Θεού και ο Κύριος που εξετάζει τα βάθη της ψυχής τον ευλογεί» και έτσι καθώς είναι ευλογημένος δεν χρειάζεται πλέον να έρθει μέχρι σε εδώ σε μένα. Η ευλογία είναι δική του. Καθώς έφευγαν από τον στήλο οι στρατιώτες απορούσαν για το διορατικό χάρισμα του οσίου. Καθώς έφευγαν από τον στήλο οι στρατιώτες απορούσαν για το διορατικό χάρισμα του οσίου Σιμεών και θαύμαζαν την αρετή του δίθεν συναδέλφου τους. Σκέφτηκαν ότι για να τα λέει αυτά τα λόγια με τερπνό και γλυκύτατο στόμα του χαριτωμένου ασκητού ο συνάδελφός τους θα ήταν κρυφό θησαυροφυλάκιο των αρετών. Εκείνη πάλι με ευλάβεια δέχτηκε όσα της παρήγγειλε ο Όσιος και χαρούμενη για την ευλογία επέστρεψε στο σπίτι της. Ο Πρεσβύτερος Ευλόγιος Ο Πρεσβύτερος Ευλόγιος έλαβε τόση χάρη από τον Θεό, ώστε γνώριζε την ψυχική κατάσταση των μοναχών που πλησίαζαν να κοινωνήσουν. Και πολλές φορές τους εμπόδιζε λέγοντες «Πώς τολμάτε να πλησιάσετε τα άχραντα μυστήρια χωρίς καθαρή συνείδηση» «Εσύ πλησιάζεις με εσχρό λογισμό. εσύ πλησιάζεις με τη σκέψη, ότι δεν διαφέρει ενώπιον του μυστηρίου ο δίκαιος από τον ασεβή. Εσύ εμφιβάλλεις αν θα σε αγιάσει. Απομακρυνθείτε λοιπόν από το μυστήριο και μετανοήσατε από τα βάθη της ψυχής σας για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας και τότε θα αξιωθείτε να κοινωνήσετε. Ο Αβάς Ιωάννης και ο Ερετικός ο υποτακτικός του Αβάη Ιωάννου του, ο υποτακτικός του Αβά Ιωάννου του Σαβαΐτου Θεόδωρος είδε στο κελί του γέροντά του μαζί με έναν ερετικό. Χτύπησαν την πόρτα και τους άνοιξε, έβαλαν και οι δύο μετάνια. Έπειτα ο Θεόδωρος του ζήτησε να τους ευλογήσει. «Εσένα σε ευλογώ, όχι όμως αυτόν», απάντησε ο Αβάς. Ευλόγησέ τον, παρακάλεσε ο Θεόδωρος. Δεν τον ευλογώ γιατί είναι ερετικός, είπε ο Αβάς που πρώτη φορά τον έβλεπε. Θα τον ευλογήσω εάν εγκαταλείψει την αίρεση και επιστρέψει στην εκκλησία. Ο ερετικός απόρρισε με το διορατικό χάρισμα του γέροντος και υποσχέθηκε να επιστρέψει σύντομα στην εκκλησία. ο Όσιος Εφρέμ και ο Μέγας Βασίλειος. Ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος 306-373 ήρθε κάποτε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας και μέσα σε ένα ναό αντίκρισε τον Μέγα Βασίλειο να διδάσκει τον κόσμο. Με το διορατικό βλέμμα του είδε τότε ένα ολόλαμπρο περιστέρι να κάθεται στον δεξιό ώμο του και να του υπαγορεύει το κήρυγμα. Το ίδιο εκείνο περιστέρι πληροφόρησε και τον Μέγα Βασίλειο για την παρουσία του Οσίου Εφραίμ. Οι νεαροί κλέφτες Δύο νέοι μπήκαν σε μια ταβέρνα και κάθισαν να φάνε. Μέσα στην ταβέρνα έτυχε να βρίσκεται και θεοφόρος Όσιος Ανδρέας, ο Διαχριστός Σαλός. Με τον θείο φωτισμό του γνώριζε τις αμαρτίες που είχαν κάνει και τους παρατηρούσε. Για να τους φέρει λοιπόν σε συνέστηση άρχισε τα παιχνίδια. Όσοι κάθονταν εκεί γύρω διασκέδαζαν με τις τρέλες του. Κάποια στιγμή ο Όσιος άπλωσε το χέρι, άρπαξε το ψωμί του πρώτου νέου και άρχισε να το τρώει. Εκείνος, αγανακτισμένος, γυρίζει και του λέει. Δεν κάθεσαι ήσυχα δαιμονισμένε. Γιατί αρπάζεις με τόση ανέδεια τα ξένα πράγματα. Εσύ αρπάζεις τα ξένα πράγματα, απήντησε όσιο. Και σαν να μην του έφταναν τόσα άλλα, λίστεψες τώρα και των Σιμεών. Και ενώ μιλούσε, του έδωσε με όλη του την δύναμη ένα γερό χαστούκι. Τέτοιο, που για μισή ώρα βούιζαν τα αυτιά του. Ο κλέφτης κατάλαβε το σφάλμα του και δεν τόλμησε να αντιμιλήσει ούτε να διαμαρτυρηθεί. Βρισκόταν μόνο σε απορία και έλεγε με το νου του «Περίεργο πράγμα, αυτός ο τρελός μου έμαθε, αυτός ο τρελός που έμαθε τι έκαμα». Ο Όσιος εντωμεταξύ χαστούκισε και τον άλλο λέγοντας «Και εσύ ανόητε, δεν τρέπεσε να τρως από τα κλεμμένα». Ο νέος φοβισμένος δεν αρνήθηκε την αλήθεια και ο Άγιος συμπλήρωσε. Πίστεψέ με, αν συνεχίσεις να κλέβεις, θα σε κυριεύσει ο δαίμονας. Ο σεβασμός στους γονείς. Ο Ανδρέας Μεγαλογένης από τον νεοχώρι Κεφαλινίας ήταν λίγο νευρικός στην νεανική του ηλικία. Μία μέρα δεν μπόρεσε να ανεχτεί η παρατήρηση της μητέρας του, θύμωσε και την χτύπησε την άφησε να κλαίει και βγήκε έξω. Ανέβη έπειτα στο άλλο βουκό του και ξεκίνησε για το λιξούρι. Κοντά σε μία γέφυρα συνάντησε τον Άγιο Παναγί τον Πασιά. Κατέβηκε από το άλογο και του έβαλε μετάνοια λέγοντας «Προσκυνώ Άγιε Δέσποτα, ο Όσιος αντί να δεχτεί το προσκύνημα του λέγει ανεπάντεχα» την μάνα σου, την μάνα σου. Καταραμένο το χέρι που χτυπά τους γονείς του. Δεν θα πας στο λιξούρι, πήγαινε πίσω και όταν η μάνα σου σε συγχωρήσει, τότε να πας. Ο Ανδρέας έμεινε κατάπληκτος. ένεθε θαυμασμό και θλίψη. Μετανεωμένος γύρισε στο νεοχώρι και βρήκε την μητέρα του να κλαίει ακόμη. Της είπε τι του συνέβη και ζήτησε συγχώρηση εκείνη όμως εξακολουθούσε να είναι ταραγμένη και δεν τον συγχωρούσε. Ο Ανδρέας αναγκάστηκε να περιμένει τρεις ημέρες. Τότε με την ευχή της μητέρας ξεκίνησε πάλι για το λιξούρι. Στο δρόμο συνήντησε ξανά τον Άγιο. «Συγχώρεσέ με, Άγιε Δέσποτα». Εκείνος τον ευλόγησε και του είπε «Ευλογητός ο Θεός, την άλλη φορά την μάνα σου μην τη στεναχωρέσεις». Να έχεις την ευχή της. Ήταν η εκπομπή «Ιστορίες από το Γεροντικό» που μεταδίδει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως Ράδιο Ελπίδα 102,3. Ακούσαμε ιστορίες από σπάσματα από το βιβλίο «Χαρίσματα και χαρισματούχοι» εκδόσεως Ιεράς Μονής Παρακλήτου στον Οροπό Αττικής από τον Πρωτοπρεσβύτερο Πατέρα Διονύσιο Χαριτούδη.